Και εσείς κύριε Παπανδρέου, γυρνάτε όλη την Ελλάδα και δεν λέτε ποτέ την πάσα αλήθεια. Η εταιρεία. Η Frontier Pacific Mining και Χρυσοχοΐα Θράκης, Άψαλβε, πληροφορούν έγκυρα κάθε ενδιαφερόμενο για όλα όσα αφορούν την επένδυση και το έργο χρυσού στο πέραμα του νομού Εύρου. Χρυσού! Η Frontier Pacific Mining Corporation είναι μια καναδική μεταλλευτική εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στην έρευνα και την εκμετάλλευση μετάλλων. Είναι η μοναδική μέτοχος των χρυσοχοΐων Θράκης που είναι ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης του έργου χρυσού περάματος της Θράκης. Η Frontier Pacific κατέχει επίσης δύο μεγάλα έργα στο Μακουσάνι του Περού, ένα μεγάλο κρίσιμο ουρανίου που βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας και στο Dixie Greek Gold Nevada IPA με το ελληνικό έργο του χρυσού. Η μετοχική σύνθεση Frontier Pacific είναι αξιοσημείωτη καθότι μετέχουν μεγάλες εταιρείες έρευνας και παραγωγής χρυσού αλλά και άλλων πολυτίμων μετάλλων και λίθων. Και η New World με δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής χρυσού παγκοσμίω, η Ντόνι, μεγάλη επενδυτική εταιρεία, διοικητήριζε το δύο μεγάλο έργο χρυσού στη Βουλγαρία, Κοπεχάγη και διάφορες άλλες χώρες. Εδώ έχει ένα χάρτη και λέτε εξής εδώ. Πρόθεση της Frontier Pacific Mining και η Χρυσοχοΐα Θράκης είναι η επένδυση και το έργο χρυσού στο πέραμα και να λειτουργήσουν. Ας προθέσει η δυνατότητα ανόδου και η ιδιοφυλία του επενδυτών της Θράκης. Ο βασικός συντελεστής της ανάπτυξης της οικονομίας της Θράκης. Ως παραγωγός αναβάθμισης όλων των άλλων δημορφών, ποιότητα της ζωής και κατοικίδων της περιοχής. Τα έχω διαβάσει κι άλλη φορά, να τα διαβάσω και σήμερα. Οι χώρες παραγωγής χρυσού εντάσσονται αυτόματα στη λέξη εκείνων που έχουν ενισχυμένο οικονομικό προφίλ, με αυτό συνεπάγεται μια χώρα με εθνικό και οικονομικό επίπεδο. Τι σημαίνει παραγωγός χώρα χρυσού? Η περιφέρεια στις οποίες υπάρχει παράγεται χρυσός περνούν αμέσως στην κατηγορία της πρώτης αναπτυξιακής περιόδου. Σύμφωνα με τη δεξαμενή αντιλήψη που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιφερειακή ανάπτυξη των μετάλλων του πλούτου. Με αυτές μόνο τις λίγες άγνωστες, αλλά ακριβώς ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, καθιστούν το έργο χρυσού στο πέραμα, τύχη αγαθή παράγοντα ανάπτυξης με αναβάθμιση στην περιοχή της Θράκης. Και εδώ έχει μια ράβδη χρυσού περάματος. Εδώ έχει ράβδη χρυσού περάματος. Και ρωτώ εγώ, κύριε Καραμαλή, γιατί δεν είπατε τίποτα στο ελληνικό λαό? Γιατί δεν σηκωθήκατε στη Βουλή όταν κάνετε του κόσμου τις αναφορές να δείξετε αυτά τα πράγματα για να αναθαρρύσει ο ελληνικός λαός? Γιατί εσείς και η Παπανδρέου που γυρνάτε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν λέτε μια αλήθεια, την πάσα αλήθεια? Φίλος Πλάτων, φίλος Σοκράτης, φιλτέρα τα πάνω αλήθεια, λέει ο Αριστοτέλης. Πού είναι η αλήθεια? Γιατί δεν λέτε κάτι σημαντικό για την Ελλάδα? Τα μεταλλεία χρυσού, δύναμη οικονομικής ενίσχυσης για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 970 μεταλλεία παραγωγής χρυσού λειτουργούν σήμερα σε όλο τον κόσμο και αποτελούν βασική δύναμη οικονομικής ισχύως για τις χώρες, κυρίως δε στις περιφέρειες που λειτουργούν. Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες λειτουργεί ήδη η μεταλλευτική βιομηχανία χρυσού, είναι η Σουηδία με 10 μεταλλεία χρυσού, η Φιλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Και σήμερα μπαίνει και η Ελλάδα. Πρότυπα φιλικής λειτουργίας για το περιβαλλοντικά μεταλλεία δίνουν η πιο ισχυρή απάντηση σε όσες με αναγνύει ή με άλλα κίνητα αντίθεται στην άπτυξη μελλοντική βιομηχανία χρυσού. Είναι όμως τουλάχιστον ανεπίτρεπτο σκανδιναβικές και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση οικολογικής ευαισθησίας και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο και την προστασία του περιβάλλοντος να εγκαταλείπουν ως χώρες που επιτρέπεται δίθεν περιβαλλοντικές καταστροφές και προκλήσεις προβλημάτων στην υγεία των πολιτών. Και έχει άλλο χάρτη εδώ. Τα Βαλκάνια μπήκαν δυναμικά στην παραγωγή χρυσού και αξιοποιούν τα κετάσματά τους. Τα τελευταία χρόνια αξιοποιείται με ταχυτά τους ρυθμούς ο μετρευτικός πλούτος των βαλκανικών χωρών με εξαίρεση την Ελλάδα. Με εξαίρεση την Ελλάδα! Η Τουρκία με παραδοσιακή κοινότητα να αξιοποιεί κάθε δυνατότητα και την ισχυροποίηση των ιδιαίτερων περιβάλλων. Έθεσε σε λειτουργία ήδη 3 μεταλλεία χρυσού στο Βασίκ, στο Κιζατζάκ και στο Σελί, ενώ ιδιώτησε άλλα 3. Στο Εφεμεκούρ, στο Κοπλέρ και στη Μαστρά. Σε εξέλιξη βρίσκονται 70 ερευνητικά προγράμματα. Οι Τούρκοι, κυρίες και κύριοι.
Τα μεταλλεία χρυσού της Τουρκίας διαψεύδουν τις Κασάνδρες που λειτουργούν με όλους απολύτης προστασίας του περιβάλλοντος και πρόδωσαν τη γειτονική χώρα προς το οικονομικό κύρος και ευημερία στις περιοχές που είναι εγκατεστημένα. Η Βουλγαρία, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλέον μπήκε και αυτή δυναμικά στον χώρο της παραγωγής χρυσού με ένα εργοστάσιο σε λειτουργία στο Τσελοπέκ και αδειοδοτείται ένα δεύτερο στο Κρουμοκράντ. Ρουμανία, Σερβία και Κόσοβο είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν και να εκπαιδεύσουν πρώτες το πολυθέσιο απαραίτητο εργασιακό δυναμικό, κερδίζοντας την κούρσα του ανταγωνισμού για την απόκτηση προσωπικού με υψηλή τεχνική κατάρτιση. Άλλος χάρτης εδώ. Πόσο χρυσός υπάρχει στην Ελλάδα και στη χώρα που την κερδίζει η Ελλάδα από την εκμεταλλεύση του? Το ΙΓΜΕ, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, με εξαιρετική ποιότητα μελέτη που παραγωγήσε, πιστοποιεί ότι τα αποθέματα χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα είναι τουλάχιστον 450 τόνοι. Λέει το ΙΓΜΕ, κρατική επιχείρηση. Εσείς κύριε Καραμαλή, δεν το ξέρατε αυτό? Εσείς κύριε Παπανδρέου, κάντε την ίσα, δεν το ξέρατε αυτό? Ξαναδιαβάζω. Το ΙΓΜΕ, με εξαιρετική πληρότητα μελέτη που πραγματοποίησε, πιστοποιεί ότι τα αποθέματα χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα είναι τουλάχιστον 450 τόνοι. Και εδώ λέει, στο ένθετο του 2002, όπως ανακοίνωσε το ΙΓΜΕ, ξανά, στη Βόρεια Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν